Γιώργος Λιμνιάτης. Πάω κι άντρα. Τι έγινε, αδερφέ, πού είσαι? Γεια σου, Σταύρο μου, γεια σου, Γιάνναρα μου. Άντρα, πού είσαι, αγόρι μου? Εδώ είμαι, άντρα, εδώ, Αθήνα. Μας λένε εδώ μερικοί ότι όταν ήμουν στην Αθήνα λέει ήσουν Παναθηναϊκός. Λέω, εντάξει ρε παιδιά, οκ, okay, το δέχομαι. Το δέχομαι. Έρχεται Λιμνιάτη στον ΠΑΟΚ και μου λέει, εντάξει, μου έχει πει κανένα δύο-τρεις φορές, ξέρεις, Γιάνναρα είμαι κι εγώ ΠΑΟΚ, Γιάννη είμαι κι εγώ ΠΑΟΚ, ξέρω, γιατί δεν το... ναι. Ο Λιμνιάτης ήταν στο 5-1. 6-1. Στο 6-1. Είχαμε και επέτειο τώρα πριν πω κάτι. Ναι, δύο μέρες. Στο 6-1 στις Σέρες. Πού είσαι, ρε φίλε, τι γίνεται? Ήσουν κάπου στα βάθη του... της Ανατολής. Της Ανατολής. Πού ήσουν ακριβώς γεωγραφικά? Γεωγραφικά στη Γεωργία, στην πρωτεύουσα, στην Τυφλίδα. Εθνική, ε? Εθνική Γεωργίας με τον Ηλία τον Ζούρο. Ναι. Πήγαμε για τα παράθυρα. Εντάξει. Ωραία η Τυφλίδα πάντως. Εγώ έφαγα πολύ καλά εκεί πάνω στο ποτάμι. Είχε ένα εστιατόριο εκεί με τοπική κουζίνα, φίλε. Πολύ δυνατό. Συμφωνώ και είναι και δεν το περίμενα ότι θα είναι ωραία η Τυφλίδα, αλλά έχουν κρατήσει τα παλιά τους τα κτίρια, όχι σαν εμάς εδώ πέρα από τις πόλεις μας έχουμε διαλύσει. Ναι. Και έχουν, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή άμα προσγειωθείς και δεν σου πούνε τη Τυφλίδα, μπορεί να την περάσει για άλλη χώρα, για πιο προχωρημένη. Κανονικά. Τελεφερή και αυτά, μπήκες εκεί πάνω? Δεν είχα χρόνο, πήγα μέχρι ένα σημείο, αλλά είχε πάρα πολύ δουλειά. Δύο φορές βγήκαμε έξω και περπατήσαμε. Είχε πολλή δουλειά γιατί εμείς η Γεωργία είχε πολλές απουσίες και λόγω της διαμάχης με την Ευρωλίγα και την FIBA και προσθέθηκαν και δύο τραυματισμοί δύο παιχτών που παίξαν στο Ευρωμπάσκετ. Και ουσιαστικά πήγαμε μια ομάδα που οι παίκτες ήταν ο Ντίξον και ο Μαρκοϊσβίλη. Ναι, και τα άλλα ναι, τα παιδιά παίζανε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Εντάξει, πάλι καλά να λες, γιατί είμαστε σε κάποια φάση δεν ήταν κανείς στην πρώτη κλίση. Ναι, αλλά απλώς το θέμα είναι ότι άλλη είναι η δεξαμενή της Ελλάδος, άλλη είναι η δεξαμενή της Γεωργίας. Έχει η δεύτερο-τρίτο κλασά, την παίκτες της Γεωργίας, πίστεψέ με, είναι πολύ πίσω από τους Έλληνες παίκτες. Καλά, λογικό, λογικό αυτό. Ναι, λογικό, 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 λογικό. Και τώρα τι, από ό,τι διάβασα πριν από λίγο, ενώ ήμουν σίγουρος, όταν δηλαδή το άφησα το πράγμα, ήμουν σίγουρος ότι ο Ζούρος πάει στην ΑΕΚ, ναι, και τελικά ανακοινώσαν το Σάκο. Τα επηρεάζει εσένα, ναι, αυτό? Όχι, εγώ θεωρητικά αν πήγαινε ο Ηλίας θα πηγαίναμε μαζί. Αυτή τη στιγμή η απόφαση της δίκης ΑΕΚ είναι, δεν ξέρω, είναι λίγο διαβάζοντας την ανακοίνωση ότι δεν αφήνει, δεν λέει τα χρονικά, το χρονικό διάστημα που θα είναι ο Σάκοτα, είτε γιατί κάποιοι λένε ότι είναι υπερσιακός, κάποιοι λένε ότι μπορεί να μείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Νομίζω ότι είναι αναλόγως και τι θα κάνει, γιατί τώρα μα κάνει νίκες θα μείνει και αυτός θα θέλει να μείνει. Άμα δεν, τα, άμα δεν κάνει νίκες. Αυτός δεν έχει στήσει την ομάδα. Αυτός είναι ο GM και καλά. Ναι, ο GM. Αυτός έστησε την ομάδα, άρα αναλαμβάνει και την ευθύνη της ομάδας που έστησε προφανώς. Κάπως έτσι θα το σκέφτηκα. Και με τις ακαδημίες, εντάξει, είναι, τώρα οι άνθρωποι αποφασίζουν, δεν είναι, εκείνοι ξέρουν καλύτερα, εκείνοι αποφασίζουν. Για να μιλήσουμε λίγο για το μπάσκετ εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Γιώργο, πώς τη βλέπεις εδώ πέρα τα πράγματα, τα πράγματα εδώ σε εμάς? Εντάξει, νομίζω, θεωρώ ότι να μιλήσουμε για την ομάδα, την αγαπημένη. Της καρδιάς μας. Της καρδιάς μας. Εσύ δούλεψες και με τον Παπαθεοδόρο, έτσι? Εγώ είμαι με τον, είμαστε με τον Ηλία μαζί 2 χρόνια στην Κηφισιά, 3 χρόνια σε εθνικές ομάδες. Ναι. Την Αστάνα την γλίτωσες? Τι, την Αστάνα. Την γλίτωσες? Την γλίτωσα, δικιά μου πρωτοβουλία. Δεν μπορείς να φανταστείς την γλίτωσες. Είμαι ο μόνος που δεν πήγα από όλο το... Φίλε, εκεί το μεγαλύτερο λαμπόγιο του πλανήτη, τώρα θα κάνω παύση αλλά δεν μπορώ, θα σκάσω, πρέπει να είναι ο διευθυντής πολυοδομίας της Αστάνα. Από ό,τι έχει φτιάξει, Φίλε, δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, πολύ μίζα. Μια τεράστια σκηνή του Τζέκι Χαν δίπλα, ένα τεράστιο Παρθενώνα δίπλα, ένα τεράστιο άλογο παραδίπλα. Άσε, ρε φίλε, τώρα. Τα γαλακτήσαμε. Άστο, όταν πήγαμε εκεί. Ναι, τη γλίτωσα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ γύρισε μια σελίδα. Πιστεύεις ότι ήταν αυτό το, ας πούμε, πρόβλημα ο Ντίλαρντ στον ΠΑΟΚ? Από ό,τι αποδείχθηκε, και βέβαια είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που δεν παίζει ο Ντίλαρ, αλλά η ομάδα αυτή τη στιγμή και σε συνδυασμό με την αποκατάσταση όλων των τραυματιών παίζει καλύτερα. Απλώς θεωρώ ότι ο Ντίλαρ εντός αγωγικών ήταν λίγο άτυχος, γιατί με τους τραυματισμούς αναγκάστηκε να πάρει ένα ρόλο που δεν μπορούσε να τα κάνει όλα, γιατί
του έλειπε ο Κόνιαρης, λείπανε αρκετοί παίχτες και ήταν και εκτελεστής και δημιουργός. Ναι. Που νομίζω ότι στο δεύτερο κομμάτι περισσότερο χρειάζεται κάποιους άλλους παίχτες ώστε να επομιστεί μόνο του εκτελεστή. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η σκέψη αρχικά και του Ηλία και όλου του τεχνικού team και της διοίκησης. Ναι, εμείς αυτό το λέγαμε, από την αρχή το είπαμε αυτό. Ναι, και από τη στιγμή που οι τραυματισμοί δυστυχώς ήταν πολύ συχνοί και πάρα πολλά παιδιά δεν αγωνίστηκαν στα πρώτα παιχνίδια, ο Ντίλαρ δεν μπορούσε να έχει την απόδοση. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι καλός παίκτης. Ναι, νομίζω ότι όλοι το παραδέχονται. Παρόλο που δεν έκατσε τώρα όλη αυτή η φάση του Πάκο, από την πριν αρχή. Τώρα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα το πόσο συγκυρία είναι ο αθλητισμός. Ναι, όντως. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Ένα σουτ μπορεί να αλλάξει μια καριέρα. Δεν είναι τόσο δηλαδή. Κάνεις ένα προγραμματισμό, βγήκες λέει εκτός πλάνων. Ναι, ρε παιδιά, βγήκα εκτός πλάνων γιατί ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο. Αρρώστησε η γυναίκα ενός παίκτη που ποντάρα σε αυτόν και έχασε τη συγκέντρωσή του. Το έχω δει εγώ αυτό. Λέμε ένα παράδειγμα. Είναι πολλά. Είναι πολλά και στον ΠΑΟΚ γίνανε πάρα πολλά μαζεμένα. Μαζεμένα, γιατί η προετοιμασία βγήκε σούπερ. Τα φιλικά μένα μου άρεσε πολύ η ομάδα, παιδιά. Η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή. Και το στήσιμο θεωρώ. Δηλαδή η ομάδα έχει παιδιά. Και καλούς Έλληνες παίκτες, που είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες τις δικές μας και ξένους που έχουν δουλέψει και με τον Ηλία, που είναι αθλητές καλοί. Νομίζω ήταν πολύ καλή εικόνα. Αλλά όλοι αυτοί οι τραυματισμοί και σύν το γεγονός ότι μια ομάδα όταν έχει καινούριους παίκτες, καινούριο προπονητή, μια άλλη φιλοσοφία, στην Ελλάδα είμαστε λίγο ανυπόμονοι. Εγώ θα προσθέσω είναι γεγονός ότι το ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλά για να μην δεν είχε καλή εικόνα στην αρχή του πρωταθλήματος και στην Ευρώπη. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή παίζει πάρα πολύ καλύτερα και επειδή νομίζω ότι και δουλειά γίνεται και το υλικό είναι καλό, θα είναι πολύ καλύτερη εικόνα στο μέλλον. Εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα που το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή από την αρχή του το λέω για να είναι ήρεμοι όλοι, γιατί σε κάποια φάση υπήρχε μια παράκρουση εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τον καλύτερο προπονητή του πλανήτη να έχεις τους πιο value for money παίκτες να έχεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην επηρεάσει μία αλλαγή προπονητή 8 ετών. 100%. Αλλάζει άβρα εντελώς, δηλαδή δεν γίνεται από μια στιγμή την άλλη να πατήσει ένα κουμπί. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και εντάξει, γενικά η Θεσσαλονίκη είναι δύσκολη, το ξέρουμε όλοι αυτό. Η Ελλάδα είναι δύσκολη. Η Ελλάδα είναι δύσκολη. Τώρα τι να λέμε, τώρα ο Πασκουάλ πριν 4 εβδομάδες μόλις είχασε την Μπασκόνια ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, και ξαφνικά κάνει 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός και λέμε ο Πασκουάλ. Ο Ιωσφερόπουλος χάνει από τον Παναθηναϊκό γκρίνια. Κάνει τις νίκες, τώρα είναι θεός. Δεν είναι έτσι. Το Μανολόπουλο που είναι και φρέσκο. Αυτό με το ναι. Μετά τον ημιτελικό προπονητάρα. Ναι. Τώρα... Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm. Δεν είναι δυστυχώς. Δηλαδή δυστυχώς, ευτυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά στην Ελλάδα πολύ εύκολα μηδενίζουμε. Και απ' την άλλη και πολύ εύκολα αποθεώνουμε. Πολύ εύκολα επηρεάζει ο περίγυρος μιας ομάδας στην ομάδα. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν είναι τόσο θέμα κοινού. Γιατί αν ένας περίγυρος μιας ομάδας, μια διοίκηση μιας ομάδας, αυτοί που επηρεάζουν την ηγεσία μιας ομάδας, έχουν ξεκάθαρο το τι θέλουν να κάνουν στο μυαλό τους, δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να επηρεάσει. Ναι. Για μένα είναι πιο κλειστό το πρόβλημα, εντάξει, ειδικά στο μπάσκετ. Και τα αποτελέσματα είναι, Σταύρο. Μαζί σου, ρε φίλε. Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου ότι έχω κάνει το σωστό. Ναι. Και βλέπω ότι δηλαδή, υπάρχει. Χθες τώρα που μιλάμε, που κέρδισε ο Γιασικεβίτσιος τον Παναθηναϊκό. Ξαφνικά ο Γιασικεβίτσιος τον θέλαμε πριν 5 χρόνια, είπε όχι. Είναι τώρα, δηλαδή... Αυτή είναι το λάθος. Δεν κέρδισε ο Γιασικεβίτσιος τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε η Ζαγκλήρη, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ευρώπης, τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το τίποτα, Ζαγκλήρη. Κατάλαβες. Έχει είναι καλή σχόλια. Εικόνα όμως με το Σάρας η Αλγκύρης, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Δείχνει ότι ο Σάρας μπορεί να γίνει σε υψηλό επίπεδο προπονητής. Έχει πολύ καλή εικόνα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είναι, βλέπω εγώ, επειδή δούλεψα και μαζί με τον είναι έτσι, έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία τον Μπράντοβιτς. Γιάννη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν παίκτης ποιοι προπονητές είχες σε όλες τις ηλικίες και πάντοτε δέχεσαι. Κρατάς πράγματα από αυτούς όταν αποφασίσεις να πας στην άλλη όχθη του ποταμού, να γίνεις προπονητής. Ελπίζω και όταν έχεις καλούς προπονητές... Ορίστε. Ελπίζω να μην πήρες το του Ιωαννίδη. Ο Ράμπο τα έχει πάρει αυτά. Ο Ράμπο. Ο Σιγαλίδης τα έχει πάρει αυτά. Για μένα τίποτα. Εγώ την Γιασκεβίτσα εδώ που τον πιάσαμε μου θυμίζει έναν ποδοσφαιρικό πολύ. Τον συνδυάζω πολύ με τον Κονσίσα. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής. Βλέπω μούτρα. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι για Γιασικεβίτσιους, αυτομάτως πάει το μυαλό μου στον Κωνσταντινίδη και αντιστρόφως σε προπονητές. Που είναι άλλο άθλημα, αλλά καμιά φορά
βλέπεις το πόσο πάθος έχει κάποιος που δεν είναι fake, το πόσο κανονική τρέλα έχει, το πόσο το μεταφέρει αυτό στην ομάδα, είναι πολλά. Αν ξέρει το άθλημα, γιατί και ο Σάρας και ο Κονσίσαο το ξέραν το άθλημα. Πάρα πολύ καλά. Πως σε πολύ ψηλό επίπεδο. Για τον Άρη πώς το βλέπεις τον Άρη? Ο Άρης νομίζω ότι ταλανίζεται από όλη αυτή την παραφιλολογία που υπάρχει γύρω από, από την αστάθεια τη διοικητική, που εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι έχει τρομερό πρόβλημα. Και αυτή η αβεβαιότητα, ό,τι και να κάνει ο Γιαννάκης, επηρεάζει πάρα πολύ την ομάδα. Δηλαδή φαντάζομαι να μην υπήρχε ο Γιαννάκης. Και όμως ναι, νομίζω ότι δεν θα, υπήρχε ο Άρης. Πιστεύω. Θα είχε, δηλαδή και με τις ήττες που έχουν γίνει και με τον τρόπο που έχουν γίνει, νομίζω ότι κάτω από οποιασδήποτε άλλες συνθήκες θα είχε κραγεί ο Άρης αυτή τη στιγμή. Απλά εγώ σκέφτομαι σε αυτές τις περιπτώσεις την παράμετρο του ότι αν ο Γιαννάκης ήταν σε μια πιο υγιή κατάσταση, θα ήταν πολύ πιο λειτουργικός. Τώρα καίγεται ένα πυραυλάκι το οποίο δύσκολα θα αντικατασταθεί. Φαντάζομαι ότι από αυτά που διαβάζω ότι δεν είναι πια μόνο προπονητής εκεί πέρα, είναι προσπαθεί να κάνει και άλλα πράγματα. Και όταν είσαι... κάνεις πολλά πράγματα, δεν μπορείς να αποδώσεις και όσο δυνατό καλύτερα σε αυτό που ουσιαστικά έχεις επιλεχθεί να κάνεις. Mm-hmm. Μίλησες για τη FIBA πριν και την κατάσταση με τα παράθυρα, την Euroleague, την κόντρα κτλ. Εσύ σαν προπονητής πλέον, τι κόστος βλέπεις να έχει αυτή η ιστορία όλη? Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο κόστος. Νομίζω ότι ας μην εξετάσουμε το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Είναι αυτό που γίνεται για τον μπάσκετ, είναι πάρα πολύ κακό. Δηλαδή η εικόνα των εθνικών ομάδων, των αγώνων που γίνανε σε αυτά τα παράθυρα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αρέσει, με πάρα πολλές απουσίες, με παίκτες από υψηλό επίπεδο να μην συμμετάσχουν, με μερικές ομάδες να τους αφήνουν, με μερικές ομάδες να μην τους αφήνουν. Και εγώ πιστεύω ότι από αυτή την κόντρα θα ζημιωθούν εθνικές ομάδες που έχουν υλικό και μπορούμε να δούμε στην επόμενη φάση, στο παγκόσμιο κύπελο, αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, να πηγαίνουν ομάδες που για μένα δεν θα είχαν ποτέ πιθανότητες να πάνε στο παγκόσμιο. Και για να πω και για τη δικιά μας την περίπτωση, εμείς είμαστε σε ένα όμιλο με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Για μας το επόμενο παράθυρο είναι πολύ σημαντικό, παίζουμε την Αυστρία. Αν ήμασταν πλήρεις, δεν υπήρχε τύχη περίπτωση η Αυστρία να κερδίσει τη Γεωργία. Αυτή τη στιγμή όμως παίζουμε ένα παιχνίδι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να πούμε, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, ότι ο τελευταίος κάθε ομίλου υποβιβάζεται στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δηλαδή η τέταρτη ομάδα δεν θα παίξει την πρώτη κατηγορία στο επόμενο πανευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση η Γεωργία με Σεγγέλια, Σερμαντίνη, Μαρκοϊσβίλη, Πιτάντς έχει πάρα πολύ καλό υλικό και το απέδειξε και στο Ευρωμπάσκετ. Και στο Ευρωμπάσκετ, γιατί στο τουρνουά Ακρόπολης από την αρχή φαίνεται. Δεν ήταν ήταν εξαιρετική. Και υπάρχουν και 2-3 νέα παιδιά που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα παιδί στην Αμερική. Είναι ένας άλλος που είναι στην Μπασκόνια, πιτσιρικάς, που είναι πάρα πολύ καλή και δείχνει ότι η Γεωργία θα μπορεί να έχει ένα καλό επίπεδο σαν συνέχεια, σαν εθνική ομάδα. Μπορεί να αγωνιστεί του χρόνου στο επόμενο Ευρωπαϊκό στη δεύτερη κατηγορία. Η Κροατία κινδυνεύει. Η Κροατία έχει 0-2 αυτή τη στιγμή. Έχει χάσει από τους Ολλανδούς και έχει χάσει από τους Ιταλούς μες στην έδρα της. Γιατί όλοι οι καλοί παίκτες παίζουν Ευρωλίγκα. Οι Ολλανδοί έχουν και εθνική, εγώ νόμιζα μόνο αυτό το Σόφνερ που είχε στη Λάρισα. Είναι και ο Κλουφ που έπαιζε στο Ρέθυμνο. Ναι. Έχουν παιδιά που είναι Αμερικανοθρεμένα γιατί λόγω ύψους παίζουν σε κολέγια. Έχουν μια δυναμική που τώρα πια κάνουν ζημιές. Χοντρές γυναίκες. Οι Ολλανδοί, να ξέρεις Γιάννη, άμα πας ποτέ, αν πας διαβατήριο σε βγάλουν. Ακούς άντρα τι με κάνει και καλά. Και καλά εδώ. Όταν πηγαίναμε στις Ολλανδίες, εσύ δεν ξέρεις τι ήταν τα μπαφόνια. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Όποτε έχουμε καλεσμένο, πάντα εδώ το ρωτάει για μένα και επειδή όλοι απαντάνε ότι είμαι παιχταράς και ότι είμαι από τους καλύτερους. Πλέον δεν σου πει. Δεν έχω δει εγώ, εσύ, ναι. Το έχει κόψει. Τι. Μπιλί. Είδες, δεν ρωτάει τώρα. Τον διχολύπτη μας λέει. Δεν ξέρει από ένα διόφωνο, Γιώργο, τον διχολύπτη τώρα λέει. Άκου λίγο. Εσύ τώρα. Πες το, με το Γιαννούλη ήταν καλός και να σου πει. Μέσα κράξουν και να παιχταράς. Μου λέει ότι ακόμα και σήμερα είναι ο καλύτερος Έλληνας ψηλός. Αφού μπορούσε πήγε στην Κίνα. Ναι. Το συμπληρώνει αυτό. Μην δείξει το χωριό του. Θα σου πω κάτι τώρα. Ναι, έλα. Και δεν το λέω επειδή είναι ο Γιάννουλης μπροστά. Αλλά έτσι όπως έγινε το ελληνικό πρωτάθλημα, εύκολα έπαιζε 20 λεπτάκια στην Α1 με ρόλο καλό. Εύκολα.
Και είναι 41. 41. 41, δεν είναι Γιάννης. 46. Έτσι. Εύκολα. Το έχει κόψει το, την ερώτηση αυτή, ξέρει. Είχαμε και τον Κλαόντιο, είχαμε και τον Μαματζιόλο. Όλοι λέγανε. Τώρα έχω ζήσει παπάγο με, αδέλη, με λιμιά τη φόρτ, το συγχωρεμένο, το Μάικ, τον Ιφαντή. Τώρα τι να μα πει εσύ, Γιάννουλη. Πότε μου έστειλε την Διακηδία. Με Ιφαντή έπαιξα χθε, παίζω στο ΕΚΑ, στο εργασιακό. Σοβαρά μιλά. Ναι, ο Ιφαντή και έστει λέει. Τι. Έγινε ένα φιλανθρωπικό. Ο Γιάννη δεν ξέρω γιατί έλειπα στη Γεωργία, δεν ξέρω αν ήρθε. Πήγε. Στο σαλούν, ναι, έγινε. Στο σαλούν, ναι. Και λέει στον Ιωαννίδη, του λέει, είδες γιατί εγώ ήμουν χοντρός όταν έπαιζα μικρός. Γιατί τώρα έχουν γίνει όλοι χοντροί και τους λένε, κοίτα πώς έγινε. Ενώ εγώ ήμουν χοντρός τότε, χοντρός και τώρα. Άρα δεν καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά. Ενώ οι άλλοι έχουν γίνει γυβαρελάκια. Πού αλλάζουν ακόμα, εκεί πάνε στο Μεσκαλίτο, εκεί πάνε αλλάζουν ακόμα. Ναι, ναι, my place είναι. My place λέγεται τώρα. My place. Θα τι είναι αυτό. Τι του Μάικα αυτό. Του πήρε ο Μάικα τον πατέρα. Ναι. Ναι. Τον ναι, αυτό ναι. Που το είχε παλιά, ναι. Το γνώρισα σε σούτια. Σαμπαλαέα. Όχι, όχι, χωραδός παπάγος, πλακωνόμαστε μεταξύ μας, πιτσιρικάδες όλη την ώρα. Είναι εκεί ο κύριος Νίκος, πώς το λένε, που... ακόμα εκεί είναι στο μαγαζί, ο γιος του πέντε έχει ποσοστό. Ναι. Έτσι, στο καφενείο, καφενείο. Τότε που λες, πριν που είπες για το Ford, το συγχωρεμένο, μας έχουν κάνει μια κηδεία μέσα εκεί στο σαλούν. Με Λιμιάτη, με Φόρτ, με Κόστ. Ποιον είχατε ψηλό, Κόστνερ. Τον Κόστνερ, τον Κόστνερ. Ναι. Μιλάς για το περιβόητο μάτς τελευταίας αγωνιστικής. Ναι, ναι. Που τιμωρήθηκε ο Γκάρετ και ο Μπουντού. Ναι. Ναι, ναι. Και σώθηκε η Λάρισα. Και αυτό είναι το μοναδικό στημένο μάτς. Που... όχι στημένο. Εντάξει, μπήκατε ψημένοι, ναι, εντάξει. Εμείς ήμασταν τότε, εγώ ήμουνα, πότε ήταν αυτό, το 95-96, Γιώργο, πότε ήταν ναι, αυτό. Ναι, κάπου εκεί, 95-96. Και ξαφνικά δεν έρχεται, πάμε στο αεροδρόμιο να, να παίξουμε και δεν είναι ούτε ο Γκάρετ, ούτε ο Μπουντούρης. Καλό Γκάρετ στο τελικό της Βιτόρια, ήταν να πάμε παρακάτω. Καλά, ο Μπουντούρης τι έγινε, που δεν υπάρχει. Ναι. Και όποιος έβασε καλά διέβγαινε. Που είχατε το Μεξικάτο Μαδάρα, ακόμα και χωρίς αυτούς. Με Φάντεμπεργκ, με Πέτζα, Μπάνε. Εκείνο το τελικό της Βιτόρια με Φάντεμπεργκ δεν τον έχανα ποτέ. Καλά, δεν πάνε. Καλά, δεν είχαμε πει και Μουρτζόλ και πήρε ξένο που δεν πρέπει να παίξει στην Ευρώπη. Δεν γίνονται αυτά. Και όντως έγινε και αυτό. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Εδώ ο Γιώργο τα λέμε λίγο, δεν τρεπόμαστε. Εγώ έχω τον εκτιμάω τον Ευθύμη γιατί ήταν ο πρώτος μου προπονητής στα κλιμάκια. Ναι, δεν λέμε αυτό, αλλά τώρα δεν ξέρω τι θέμα έγινε. Ήταν πολύ καλός προπονητής. Μετά είχε τις ατυχίες του. Αλλά ήταν ο προπονητής που ήταν θεωρητικά τουλάχιστον πολύ μπροστά εκείνη την εποχή. Αυτό είναι όμως το θεωρητικό, ρε φίλε. Τι ωραίο είναι το θεωρητικό, αλλά το πρακτικό δεν το λέω για τον Ιωάννη Μουρτζόγλου τώρα. Έχω γνωρίσει απίστευτους θεωρητικούς που όταν ήταν να το πάμε στην πράξη, μπερδευόταν το πράγμα. Εντάξει. Θέλει πολλά πράγματα. Είναι δύσκολο το μπασκετάκι να το προπονήσεις και να το δείξεις. Είναι και απλό και δύσκολο. Όλα είναι χημεία. Αν υπάρχει χημεία και διάθεση, όλα συμφωνώ. Είναι. Συμφωνώ. Και τύχη. Και τύχη πάρα πολύ. Και τύχη. Απλά καμιά φορά η τύχη προκαλείται και από την άβρα. Συμφωνώ. Δηλαδή, αν έχει θετική άβρα, λες θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συμφωνώ. Γι' αυτό τους λέω ότι καμία, εδώ που κυνηγάμε στο ποδόσφαιρο το πρωτάθλημα, τους λέω χωρίς άβρα δεν κάνουμε τίποτα. Άμα θέλετε να βρίζετε τον προπονητή, να κάνετε να ράνετε όλοι, οκ. Okay. Απλά να ξέρετε, δεν θα το σηκώσουμε. Απλά ναι. Είναι. Εντάξει, δεν είναι και ωραίο να βρεις και προπονητές και να κάνεις. Οι οπαδοί, γιατί... οι οπαδοί βρίζουν όποιον είναι, δικαίωμά τους, φίλε. Απλά εντάξει, η αύρα μεταφέρεται. Οι οπαδοί επηρεάζονται και από τα μίντια που έχουν μάθει στο λαϊκισμό 100 χρόνια. Είναι και αυτό. Το ΣΑΡΚ υπάρχει. Το? Το ΣΑΡΚ. Πώς δεν υπάρχει. Πάνω. Γιατί δεν ανεβαίνεις, Γιώργο μου. Αεροδρόμιο έχει η πόλη. Ρέλη, μιατί είναι δυνατόν. Τι θες να πω. Αφού έχεις ζήσει στη Θεσσαλονίκη, στο ΣΑΡΚ πηγαίνουν αυτοί που έρχονται από την Αθήνα. Φοράνε πουκάμισο ροζ και το φουτεράκι αυτό από πάνω που είναι το κουλαγιού, ρε, πώς το λένε αυτό. Κοίτα την κάρτα με το βγήκες από το σπίτι. Δεν πάω εκεί ποτέ, ωραίο μαγαζί. Εγώ σαν Λάλλας πήγαινα. Το Λάλλας έχει πει το Λάλλας. Με μαμαζιόλα πήγαινα. Ήταν κοντά στο σπίτι μου το ΣΑΡΚ και ήταν και ωραία για νωρίς. Ακουδώ, γιατί αθηναίος. Εγώ σε σχέση με τον Γιαννούλη δεν ξενυχτούσα, κατάλαβες. Α, να το. Έλα, πάμε διαφημίσεις. Δεν ξέρει από παπάγο, ρε. δεν ξέρει από εκεί. Γιώργο μου, πρώτα απ' όλα θα ανέβεις στη Θεσσαλονίκη τώρα που το πες, θα σε κάνουμε μια βόλτα, γιατί ο Γιαννούλης... Θα σε πάμε στο ΣΑΡΚ. Θα το περάσουμε και το ΣΑΡΚ. Θα φέρεις άσπρο πουκάμισο
Και ροζ, ναι. Όχι φουτεράκι, εκείνο το πουλβουράκι. Έχω να φορέσω που κάνω. Δεν βγαίνω, ρε Γιάννη, με μπροστά έτσι. Να το δέσουμε έτσι. Α, στη μέση. Στη μέση, ε. Στο λαιμό, απάνω. Στο λαιμό, ρε. Α, στο λαιμό. Αυτό είναι και φυσιά. Αυτό είναι στο Ανατόλια. Αυτό είναι και φυσιά, και φυσιά είναι αυτό. Πολύ, πολύ πιο κάτω είμαστε εμείς. Πιο κάτω είμαστε εμείς. Εγώ μου χάρηκα που σας άκουσα πραγματικά. Και εγώ χάρηκα που σας άκουσα πολύ. Πραγματικά. Καταλαβαίνω ότι περνάτε καλά. Ναι, μου χαβαλή. Φαίνεται ότι περνάτε καλά. Το μαθαίνω λίγο μπάσκετ. Εγώ λίγο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, ξέρω. Όταν έκανα τηλεόραση στην ΕΡΚΕΤ, το ραδιόφωνο πάντως, δεν ξέρω ο Γιάννης τι άποψη έχει, είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Ξέρεις πόσο γουστάρει. Είναι τρομερό το ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να φαντάσεις πόσο γουστάρει. Πάντα έρχεται πριν από μένα. Δεν έχω έρθει μία φορά και να μην είναι εδώ. Πρώτον είμαι τυπικός. Είναι πολύ ωραίο. Δεν έχω αργήσει ποτέ πουθενά. Είναι πολύ ωραίο το ραδιόφωνο. Είναι ανοιχτό το ραδιόφωνο για σένα, λοιπόν, Γιώργο μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όποτε θέλεις και όποτε ανέβεις στην πόλη μας, θα σε κυκλοφορήσουμε και λίγο. Μετά από τα παιδιά. Μας λείπει πολύ. Ναι. Άντε, άντρα. Να σε καλά. Άντε, άντρα. Και καλή τύχη. Φιλιά, επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Bye.